Αυτό είναι ένα πραγματικά σπάνιο θέαμα. Είναι μόνο ένα από τα 200 γερμανικά πλοία που βυθίστηκαν σε αυτό το κομμάτι του Δούναβη στη Σερβία το 1944. Αυτό είναι το πιο ορατό, επιπλέει περισσότερο και 2-3 ακόμη πλοία φαίνονται. Τα υπόλοιπα είναι τις περισσότερες φορές κάτω από το νερό. Για εμένα που ζω στο Πράχοβο, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ακόμη δεν έχει τελειώσει. Η βύθιση των γερμανικών πλοίων ήταν μια τακτική του Ναυάρχου Ζέμπο, ο οποίος διέταξε τη βύθιση όλου του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, ώστε να μην πέσει στα χέρια του κόκκινου στρατού. Τα πλοία βυθίστηκαν όχι μόνο για να μην πέσουν στα χέρια του κόκκινου στρατού, ο οποίος κατέφτανε με πολύ γρήγορο ρυθμό, αλλά και για να φράξουν την υδάτινη οδό. Και γι' αυτό το λόγο βυθίστηκαν πολύ συγκεκριμένα πλοία σε αυτό το κομμάτι, για να κάνουν τον διάπλου της περιοχής πολύ δύσκολο. Η διέλευση στο συγκεκριμένο σημείο του Δούναβη είναι ακόμη και σήμερα πολύ δύσκολη και τα πλοία χρειάζονται 2 και 3 ώρες για να περάσουν από εκεί. Δεν είναι ασφαλές, είναι πολύ δύσκολο και πολύ επικίνδυνο. Υπάρχουν τόνοι εκρηκτικών εκεί. Ένα πλοίο που ζυγίζει 15-16 τόνους, οι προπέλες του προκαλούν δονήσεις και δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Όνε ελίσσε οστβάρουν βιμπράτσια, μην έζναμε όσταν εισποδόδε μόρτα σε δέσει. Τα γερμανικά πλοία έχουν σταματήσει να περνούν από αυτό το κομμάτι του Δούναβη εδώ και 78 χρόνια. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να απομακρυνθούν τα πλοία και θα αρχίσουν πάλι το φθινόπωρο. Θα είναι ένα απαιτητικό έργο στο οποίο η κυβέρνηση της Σερβίας έχει επενδύσει 29 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν γίνει και στο παρελθόν προσπάθειες να απομακρυνθούν αυτά τα πλοία. Πριν από 40 χρόνια είχαν γίνει εκρήξεις και πολλοί είχαν σκοτωθεί. Πλέον η τεχνολογία είναι σε θέση να εγγυηθεί ένα μεγάλο ποσοστό ασφάλειας. Τα πλοία πρώτα θα αφοπλιστούν και μετά θα ανασυρθούν.